Σε κλίμα βαθιά Οδύνη, στα Χανιά και όλη η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον αδικοχαμένο κυβερνήτη του μοιραίου Καναντέρ, Χρήστο Μούλα, που έχασε τη ζωή του στην Κάριστο. Ραγίζει η καρδιά στο τελευταίο αντίο στον ήρωα Χρήστο Μούλα με την εξόδια ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίων Στεριού Γεμβάκχου στον Καβαλοχώρη Χανίων να πραγματοποιείται σε συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα. Με βαθιά θλίψη είμαστε εδώ για να αποχαιρετήσουμε έναν ήρωα. Να αποχαιρετήσουμε ένα συντοπίτη μας, ένα νέο άνθρωπο ο οποίος έδωσε τη ζωή του για να υπερασπιστεί τις δικές μας ζωές. Να συλληπιθούμε τους οικείους τους και να ευχηθούμε όσο είναι δυνατόν να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτό το μεγάλο πόνο. Τα θερμά μας συλληπιτήρια. Τραγικές φιγούρες η σύζυγός του και οι γονείς του με την τοπική κοινωνία να λέει το τελευταίο αντίο. Βουβός πόνος και βουβή συγκίνηση νομίζω είναι οι φράσεις οι οποίες μπορούν να περιγράψουν την κατάσταση. Ο ήρωας σμιναγός Χρήστος Μουλάς θα μείνει αθάνατος στις ψυχές μας και στη μνήμη μας. Τεράστια θλίψη αλλά και σεβασμός για τους ήρωές μας, για τους ανθρώπους, άντρες και γυναίκες, οι οποίοι σε αυτό το πολύ δύσκολο καλοκαίρι συνεχίζουν να είναι εκεί στα μέτωπα των πυρκαγιών. Όχι άλλες θυσίες. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς όχι αυτό. Ακριβώς αυτό. Λίγο πριν τις 9 το πρωί έφτασε στην εκκλησία το φέρετρο με τη σωρό του Χρήστου Μούλα, τυλιγμένο με την γαλανόλευκη. Στο πλευρό της οικογένειας η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η οποία κατέφτασε στον Ιερό Ναό κρατώντας ένα λευκό τριαντάφυλλο. Όχι άλλες θυσίες! Τάρλεπια! Ανίποτη θλίψη στον Ιερό Ναό που τελέσκε η εξόδιος ακολουθία με συγγενείς, φίλους και συναδέλφους του να είναι συντετριμένοι. Ο χώρος της εκκλησίας γέμισε από στεφάνια. Παρευρισκόμαστε σήμερα στο σημείο για το θέμα αυτού μεγάλου χαμού που είχαμε για τον εξαίρετο συνάδελφο που έπεσε πάνω στο καθήκον. Είναι τιμή μας που έχουμε τέτοιους ανθρώπους και τέτοιες ιδιότητες αυτών στη ζωή μας. Όλο το χωριό κλαίει αυτό το παιδί. Όλο το χωριό έχει πολύ πάθος για αυτό το παιδί που έφυγε έτσι. Αλλά είχα ακούσει πολύ καλά λόγια και απλά λέω κρίμα και να μην συνεχιστούν αυτά τα δράματα στην ελληνική μας πολιτεία. Όλο το χωριό είναι συγκλονισμένο από την είδηση του θανάτου. Όλο το χωριό ξαφνικό και βέβαια καταλαβαίνετε ότι όλοι έχουν συγκλονιστεί, έχουν στεναχωρηθεί. Ένα μεγάλο τραγικό γεγονός. Το παρόν έδωσαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη, η δήμαρχοι από Κορώνου και Χανίων, ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, εκπρόσωποι της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων. Είναι δύσκολο να το διαχειριστεί κανείς. Εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι τόσο ως εκκλησία και ως κοινωνία θα συμπαρασταθούμε στην οικογένεια. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η αντιμετώπιση όταν χάνεις έναν άνθρωπο, έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος έφυγε με αυτόν τον τρόπο. Το παιδί ήταν ένας εξαίρετος χαρακτήρας, γελαστός, πρόθυμος. Είναι ο χαμός μεγάλος και τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν τη συγκίνηση και τον πόνο που αισθανόμαστε όλοι μας εδώ. Ως ένδειξη συμπαράστασης και στήριξης προς την οικογένεια του Χρήστου Μούλα, η Βουλή των Ελλήνων θα υιοθετήσει το αγέννητο παιδί του κυβερνήτη.